Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχω την τιμή να έχω κοντά μου μια γυναίκα με εξαιρετική προσωπικότητα, η οποία αγαπάει πολύ το Ηράκλειο και τα τελευταία χρόνια της ζωής της έχει αφιερωθεί στο να διαδίδει την ιστορία της Κρήτης και μάλιστα εθελοντικά. Κυρία Σφακάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρίσκω. Θερμές ευχές για την Νότος τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να έχετε μια πορεία μεστή, εκλεκτική, όμορφη. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή την περίοδο λοιπόν σας βρίσκουμε να κάνετε ξεναγήσεις. Τα τελευταία χρόνια, πόσα χρόνια τώρα κάνετε ξεναγήσεις εθελοντικά? Ουσιαστικά η εθελοντική ξεναγική μου δραστηριότητα πηγαίνει πολύ μακριά. Από το 1992 και μετά σταμάτησα να ξεναγώ επιπληρωμή. Ξεκίνησα να ξεναγώ σποραδικά σχολεία. Πολύ σύντομα ξεναγούσα τα σχολεία των εγγονών μου, σχολεία φίλων, εκπαιδευτικών. Μετά που συνταξιοδοτήθηκα από την τράπεζα, σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ενασχόληση και έτσι έχω δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πακέτο διαλέξεων με θέματα αρχαιολογικά και ιστορικά, θέματα των πολιτισμών της Κρήτης. Και βεβαίως, παράλληλα με τις ξεναγήσεις, έχω τη χαρά να μιλώ για αυτά τα πολύ ουσιαστικά και ενδιαφέροντα θέματα, εντός και εκτός Κρήτης. Υπέροχα. Είναι πολύ σπάνιο αυτό που κάνετε, το να προσφέρετε όλες αυτές τις γνώσεις, τις οποίες έχετε σπουδάσει, γνωρίζετε τόσο καλά. Ξεναγείτε από το 71? Ναι. Το 71. Ναι. Η ξεναγική μου δραστηριότητα ξεκινά από το 1971, εξακολουθώ να είμαι μέλος του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης και είμαι υπερήφανη γιατί αυτό που κάνω είναι με την απόλυτη συνένεση του Σωματείου και εντάσσεται από το Σωματείο στην κοινωνική προσφορά του Σωματείου. Ναι. Γιατί όμως το κάνατε εθελοντικά, γιατί πήρατε αυτή την απόφαση, ποιο ήταν το όνειρο που είχατε τώρα? Δεν είχα κανένα όνειρο για αυτή την κατάσταση. Πέρασα μια πολύ σκληρή δοκιμασία υγείας, στην οποία είχα χάσει τη φωνή μου για 15 μήνες περίπου. Ούτε περίμενα ποτέ ότι θα ξαναμιλήσω και όταν ξανάρχισα να μιλώ, σε αυτή την ταλαιπωρία, σε αυτή τη δοκιμασία, ξεκίνησα να γράφω, γιατί ήθελα ό,τι περιέχει ο εγκεφαλός μου να μην χαθεί. Και ξεκίνησα να γράφω και μάλιστα ξεκίνησα να γράφω μελέτες, διαδρομές, ξεναγήσεις αρχαιολογικών χώρων και σε αυτή την περίοδο είχα υποστεί και δύο εγχειρίες στα μάτια και έτσι αυτά τα κείμενα που ακόμη σώζονται στον υπολογιστή μου είναι κείμενα με κεφαλαία γράμματα γιατί αυτό με διευκόλυνε εκείνη την εποχή. Σας βοήθησε. Έτσι βέβαια, λοιπόν όταν επανήλθε η υγεία μου σε μια σχετικότητα βεβαίως, κάνω αυτό γιατί με ευχαριστεί. Κάνω αυτές τις δραστηριότητες γιατί παίρνω μεγάλη αγαλίαση από τον κόσμο που ξεναγείται, από τα παιδιά. Και υπάρχει και μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχει τεράστια ανταπόκριση. Μετά από αυτή τη διαδρομή, την οποία καταγράφω και αριθμητικά τα τελευταία 5 χρόνια, και σε αυτό βοηθά και η τεχνολογία. Και 2 φορές το χρόνο, κάθε Ιούνιο και κάθε Δεκέμβριο, αναφέρομαι στο Σωματείο Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης. Και υπολογίζεται αναλυτικά πόσες ξεναγήσεις και έχω πόσα κάνει άτομα. Και πόσες ομιλίες και πόσα άτομα παρακολούθησαν τις ξεναγήσεις μου. Πείτε μου έναν αριθμό των ατόμων, θέλω να το 18 να σας πω, έκλεισα με 94 ξεναγήσεις και 31 ομιλίες. Από τις 31 ομιλίες, οι 6 εδόθησαν στην Κηφισιά, γιατί τα τελευταία 5 χρόνια συνεργάζομαι με τον Δήμο της Κηφισιάς στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, που λειτουργεί στην Έπαυλη Δροσίνη. Και μιλώ για την ιστορία και τους πολιτισμούς της Κρήτης.
Ξεναγήθηκαν 3.560 τόσα άτομα, δεν θυμούμαι το πάνω από 3.000 άτομα. Πάνω από 3.500 άτομα ξεναγήθηκαν. Δεν καταγράφονται οι συμμετέχοντες στις ομιλίες. Οι ξεναγηθέντες είναι αυτός ο αριθμός. Βλέπετε ενδιαφέρον και από παιδιά και από ενήλικες. Βεβαίως. Θα σας πω την Κυριακή που μας πέρασε, που είχε διοργανωθεί ξενάγηση στο Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσού από το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης. Mm-hmm. Το βράδυ μου είπε η πρόεδρος, η κυρία Μπιζιώτη, ότι κόπησαν 215 εισιτήρια. Ξενάγησα με χρήση τεχνητών μέσων, γιατί η φωνή μου δεν επαρκεί για τόσο μεγάλο αριθμό ακροατών. Καλά, σίγουρα. Ενετόπισα πάρα πολλές οικογένειες. Μου έχουν σταλεί πάρα πολλές φωτογραφίες που βλέπω παιδιά, και μάλιστα όταν είναι τα παιδιά κοντά μας, εγώ θέλω τα παιδιά να είναι στην πρώτη γραμμή. Είτε ξεναγώ σε χώρο, είτε ξεναγώ σε μουσείο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται όταν του προσφέρεται επαγγελματικά πνευματική τροφή. Ναι. Όταν προσφέρεται εγγυημένα, σοβαρά, χωρίς περικοκλάδες που λέω εγώ. Και εγώ ακριβώς κινούμαι σε αυτό το πεδίο. Προσφέρω τις γνώσεις που είναι επιστημονικά αποδεκτές, τις γνώσεις που είναι αντικειμενικά αποδεδειγμένες. Νομίζω το όμορφο είναι ότι αγαπάτε πολύ αυτά για τα οποία μιλάτε και τραβάτε το ενδιαφέρον τους. Εγώ αυτό έχω αγαπώ αντιληφθεί από τον τόπο μου. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, αγαπώ πολύ τον τόπο μου. Και θέλω πάρα πολύ να γνωρίσει ο καθένας από μας τον τόπο μας, γιατί ξέρετε, πιστεύω ότι αν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ένα αντικείμενο, ένα θέμα, δεν μπορεί να το αγαπήσει. Όχι. Αν δεν μπορεί να το αγαπήσει, δεν μπορεί να το προστατεύσει. Δεν μπορεί να το προάγει. Γι' αυτό λοιπόν θα ήμουν ευτυχής αν σταματήσουν κάποιοι να μιλούν για την άσχημη πόλη του Ηρακλείου. Οι πόλεις μας είναι πανέμορφοι. Οι πόλεις μας είναι υπέροχοι. Με βάση τις γνώσεις που έχετε και από το παρελθόν θα... Εγώ έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες από τους σημερινούς και τους μελλοντικούς άρχοντες της πόλης μας. Δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε αυτό, γιατί δεν είναι και στο πεδίο των αρμοδιοτήτων. Αλλά πάντως σίγουρα προσέχουμε την πόλη είναι μας και εμείς ίδιοι. Ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Είναι βέβαιο ότι έχουμε τάλαντα ιστορικά και αρχαιολογικά μοναδικά. Και είναι επαφείται σε εμάς το να τα αναδείξουμε. Ναι. Επαφείται σε εμάς να τα προάγουμε. Και εμείς να τα προσέχουμε, να μην έχουμε επεισόδια όπως είχαμε με το δικαστικό Μέγαρο. Βεβαίως, ναι. Η κυρία είσοδος του δικαστικού μας Μεγάρου, η οποία είναι η κυρία είσοδος της Μονής του Αγίου Φραγκίσκου. Αυτή η μονή ιδρύθηκε και λειτουργούσε στην θέση του Προμαχώνα Σαπιονάρο, όπου είναι χτισμένο το αρχαιολογικό μας μουσείο. Το 1409, ο κριτικός Πέτρος Φύλαργος, ο οποίος αφού δίνησε μια μακροτάτη περίοδο σπουδών στο Μιλάνο, στη Φραγκφούρτη, στην Οξφόρδη, στο Παρίσι, έγινε πάπας, με την επωνυμία Πάπας Αλέξανδρος ο Πέμπτος. Είναι ο βρεφιότερος Πάπας της Καθολικής Εκκλησίας. Έστειλε λοιπόν το 1409 αυτό το υπέροχο σύμπλεγμα από μάρμαρο Ρώμης, δώρο στην Μονή του Αγίου Φραγκίσκου, όπου με την υποτροφία των μοναχών συνέχισε τις σπουδές του και αισθανόταν ευγνωμοσύνη. Όταν οι Τούρκοι κατεδάφισαν την Μονή, αξιολόγησαν αυτό το μνημείο. Το πήραν και το τοποθέτησαν στην κυρίω είσοδο των τουρκικών στρατών. Να διακοσμήσουν τους τουρκικούς στρατώνες. Που ήτανε το μπλοκ το οικοδομικό, στο οποίο σήμερα στεγάζεται η περιφέρεια, το επόμενο μπλοκ που στεγάζονται τα δικαστήρια και το τρίτο που τελειώνει στη Μικρή Εύανση. Αυτά τα τρία μπλοκ ήταν ενοποιημένα
ήταν ένα σύνολο. Και ήταν οι Τούρκοι στρατώνες που την τελευταία οικοδομική παρέμβαση την έκανε ο Αθανάσιος Μούσης, ο υπηρώτης, ο οποίος είχε μετακληθεί στην Κρήτη από τον Διονύσιο Χαριτονίδη τον Μητροπολίτη το 1862 για να οικοδομήσει τον Μεγάλο Άγιο Μινά. Και επωφελούμενοι της παρουσίας του στην Κρήτη, οι Τούρκοι του αρέσαν να κάνει παρεμβάσεις και επισκευές και έκανε στο παλιό κτίριο των Ενετικών Στρατώνων και δημιουργήθηκαν οι Τούρκοι στρατώνες. Στον ίδιο αποδίδεται και η οικοδόμηση του τότε Βεζίρ Τζαμί, του σημερινού Αγίου Τίτου. Αυτά τα τρία μνημεία της πόλης μας οφείλονται στον Αθανάσιο Μούση, τον υπηρώτη Αθανάσιο Μούση. Φαντάζομαι ότι αν τα γνώριζαν λοιπόν αυτά, όποιος έκανε ό,τι έκανε λοιπόν στο συγκεκριμένο περιστατικό, δεν θα το έκανε. Να βλέπουμε αυτό το μνημείο που οι Τούρκοι το αξιολόγησαν, το σεβάστηκαν και το πήραν για να διακοσμήσουν το κτίριό τους, τους Τούρκους στρατώνες. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα το μουτσουρώνουμε εμείς σήμερα. Και δεν καταλαβαίνω και τι προκύπτει. Δεν καταλαβαίνω το ανταποδοτικό όφελος αυτών των κινήσεων. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτά τα παιδιά, αυτούς τους νέους που βανδαλίζουν τα μνημεία μας, είτε είναι κτίρια, είτε είναι γλυπτά, είτε είναι γάλματα, είτε είναι πρωτομές. Ποιο είναι το ανταποδοτικό όφελος αυτής της πράξης των, που εγώ δεν μπορώ να τη δω. Και πώς δεν μπορώ να το δω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μακάρι να τους είχαμε μπροστά μας να τους ρωτούσαμε, αλλά... Το θέμα είναι ότι πρέπει να προσέχουμε τα μνημεία μας και τον τόπο μας και την πόλη μας και την εικόνα μας προς τα έξω. Αυτό είναι βασικό. Τα ενετικά μας τείχη, τα ενετικά τείχη της πόλεως του Ηρακλείου είναι ένα μοναδικό μνημείο. Δεν υπάρχει καμία άλλη αποικία της Βενετίας στη Μεσόγειο στην οποία να σώζεται καθ' ολοκληρίαν ο χειρωματικός ιστός στην κατάσταση που σώζονται τα ενετικά τείχη της πόλεως του Ηρακλείου. Παρά τα ορίγματα, παρά τις διανοίξεις. Πριν από μερικές μέρες ξαναγούσα ένα σχολείο στην πύλη του Ιησού. Και τρόμαξα που με την κατάσταση. Νόμιζαν ότι η πύλη του Ιησού είναι το δίδυμο τόξο από το οποίο περνούν τα αυτοκίνητα. Δεν είναι αυτή η πύλη του Ιησού. Η πύλη του Ιησού είναι η μικρή πύλη δυτικά αυτού του δίδυμου τόξου. Όπως Χανιόπορτα δεν είναι το τόξο κατά από το οποίο περνούμε για να βγούμε στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η πύλη του Παντοκράτορα, όπως λέγεται, είναι η δίδυμη πύλη που βρίσκεται δεξιά του ανοίγματος. Αυτά είναι ανοίγματα που δημιουργήθηκαν στο ενετικό τείχος εκμεταλλευόμενοι ρήγματα που είχαν προκύψει και έτσι πέρασαν οι αυτοκινητόδρομοι. Μάλιστα. Δυστυχώς τα έχουμε όλα δεδομένα και δεν καθόμαστε να μελετήσουμε και να μάθουμε καλά την πόλη μας και πιστεύω ότι θα την αγαπούσαμε περισσότερο αν ξέραμε λεπτομέρεια. Είμαι κάθε βεβαία γι' αυτό. Γι' αυτό και οι ξαναγήσεις μου στα σχολεία, στον ιστορικό ιστό της πόλης μας είναι πάρα πολύ συχνές. Γενικά στις ξεναγήσεις μου και στις ομιλίες θέλω να παρουσιάζω θέματα και μνημεία τα οποία δεν έχουν κουράσει τον κόσμο. Όχι ότι δεν έχουν αξία ή δεν τα εκτιμώ. Τα εκτιμώ βεβαίως, όλα τα εκτιμώ. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είχα τη χαρά να παρουσιάσω το θέμα «Τα Λέα Όρη». Ιστορία, μυθολογία, παράδοση, φύση. Υπήρξαν πάρα πολλοί μεταξύ του ακροατηρίου οι οποίοι ήλθαν να ακούσουν γιατί είχαν καταγωγή, προέρχονται από τα χωριά Αλόιδες, Σίσες, από το Μελιδόνι, από τη Δροσιά. Έρχονται από κάθε μεριά της Κρήτης. Και, όχι, όχι, έχουν καταγωγή, είχαν δεν ξέρω, είχαν καταγωγή. Από τις ερωτήσεις των, γιατί μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση και από τις ερωτήσεις των μου κατέθεσαν ότι έχουν γενεαλογική σχέση με αυτές τις περιοχές. Δεν ρώτησα και δεν με ενδιαφέρει αν μένουν. Έρχονται όμως. Όχι. Από... Αλλά έχουν ρίζες. Σε κάθε περίπτωση έχουν ρίζες σε αυτές τις περιοχές. Και
έφυγα με πολύ μεγάλη αγαλίαση, γιατί και εκείνοι πήραν χαρά και αγαλίαση που άκουσαν αυτά που άκουσαν και ήμουν υπερήφανη χθες βράδυ, γιατί μου είπαν ότι κάποια από αυτά που ακούστηκαν δεν τα ήξεραν. Πολλά δεν ξέρουμε δυστυχώς και φαντάζομαι ότι εσείς πλέον τα ξέρετε με τόση λεπτομέρεια και ειδικά η φύση για την οποία τους μιλήσατε. Ίσως ξέρω τα ελάχιστα. Σας γοητεύει ιδιαίτερα, έτσι. Βέβαια, ναι, ναι. Αυτή η παραδεισένια φύση γύρω από την Μονή Βοσάκου, το Βόσακο, όταν επέμενα χθες βράδυ, είναι το Βόσακο, ουδέτερο και όχι ο Βόσακο. Αυτό τους έκανε εντύπωση. Ναι, είναι η φύση της Κρήτης, ξέρετε, μεταξύ των άλλων χαρισμάτων της ζωής, του Θεού, της φύσης, είναι ότι έχει μια πλοκή που δεν επιτρέπει στον επισκέπτη να πλήξει. Αν πάρουμε διαδρομές, για παράδειγμα, από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο, δεν χορταίνει το μάτι του ανθρώπου να βλέπει. Όχι. Βουνό, θάλασσα, παραλία. Έχουμε φοβερές αντιθέσεις, αυτό είναι αλήθεια. Πάρα πολλά άνθη, ιδιαίτερα ορισμένες εποχές, όταν είναι ανθισμένοι οι λόφοι, είναι υπέροχα. Όπως η Ανατολική Κρήτη, αυτά τα δαντελένια, ακρογιάλια, οι κολπίσκοι του Μυραμπέλου, δεν γίνεται τυχαίο που το ονόμασαν Μυραμπέλου. Ωραία θέα, ναι, θαυμάσια, ναι. Θέα, Μυραμπέλα. Α, ναι, σωστά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στον τόπο μας. Αξίζει να το ψάξουμε και αξίζει να, έτσι απλά, να κοινωνήσουμε τις ομορφιές του τόπου μας, τις ομορφιές της πόλης μας. Τα μνημεία στην πόλη του Ηρακλείου συνιστούν δραματικές ενότητες. Ενότητες που νιώθει κανείς να χτυπάει η καρδιά της ιστορίας και της αρχαιολογίας. Έτσι γράφεται και η ιστορία με δραματικά γεγονότα. Έτσι είναι. Μια ενότητα, για παράδειγμα, που εγώ συνηθίζω να ξαναγώ, είναι να ξεκινώ από τη Στόμα Κάση, κάτω από τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο, να περνώ μέσα από τον Λάκο, να ξαναγώ στον Άγιο Ματθαίο, στη συνέχεια δια της Μαρκοπούλου να βρίσκομαι έξω από τα σπιτάλια που πάρα πολλοί Ηρακλειώτες περνούν κάθε μέρα και δεν γνωρίζουν τι είχε συμβεί εκεί, και να καταλήγουμε στο Μεγάλο Άγιο Μηνά, στον Μικρό Άγιο Μηνά, στην Αγία Κατερίνη. Αυτή είναι μια περιοχή της πόλης μας αιματοβωμένη. Διαδραματίστηκαν γεγονότα τα οποία είναι κεφαλαιόδους ιστορικής σημασίας. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον μεγάλο Αμπερντέ του 1821 και τη σφαγή των εκατοντάδων χριστιανών στον περίβολο του παλαιού Αγίου Μηνά, γιατί ο παλαιός Άγιος Μηνάς υπήρχε τότε. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η οικοδόμηση του παλαιού ναού του Αγίου Μηνά στην πόλη μας το 1725 από τον Γεράσιμο Λετίτσι ήταν το πρώτο γεγονός που έδωσε ηθική ανάταση στους τουρκοκρατούμενους Κρήτες. Ο Άγιος Ματθαίος ήταν το μοναδικό μοναστήρι, ο μοναδικός ναός για τους Κρήτες χριστιανούς τα 60 πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας. Γι' αυτό και το προσωνύμιον μεταξύ των Κρητών ήταν και είναι το μεγάλο μοναστήρι. Γιατί εκεί προσήρχονται όχι μόνο κάτοικοι του Χάνδακα, αλλά και κάτοικοι της Υπαίθρου, να λάβουν μέρος στις λειτουργίες, να λάβουν μέρος στα μυστήρια. Και βεβαίως αυτή η ναή σήμερα είναι μουσεία. Είναι μουσεία στα οποία ιχνηλατήκα ο οποιοσδήποτε επισκέπτης και την ιστορία, αλλά και τον πολιτισμό. Είναι μουσεία της μεταβυζαντινής εικονογραφίας. Στον Άγιο Ματθαίο καμαρώνουμε εικόνες του Γεωργίου Καστροφύλακα, του Ιωάννη Κορνάρου, του Πολυχρόνη. Στον Άγιο Μηνά επίσης. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του Άγιου Μηνά είναι εκπληκτικό. Στα θωράκια, στα θωράκια του Άγιου Μηνά, ας πούμε, στο κλήτος του Άγιου Μηνά, έχουμε μια δεύτερη πλάση που δεν υπάρχει
έχουμε των παλαιότερων ημερών να τραβά μια γυναικεία ύπαρξη από ένα, από ένα πλευρό ανδρός. Είναι το νότιο θωράκιο στη ζώνη των θωρακίων στο κλήτος του Παλαιού Αγίου Μηνά. Η γαλακτοτροφούσα στο βόρειο κλήτος του Παλαιού Αγίου Μηνά, στην βόρεια πλευρά της ωραίας πύλης, εικονίζει τη Θεοτόκο να θυλάζει τον Ιησού, το στήθος είναι έξω από τα ενδύματα, είναι έργο του Καστροφύλακα, του Γεωργίου Καστροφύλακα, και κυκλοτερός ο Γεώργιος Καστροφύλακας εικόνισε 24 διάχωρα, τα οποία ταύτισε με τους 24 οίκους του ακάθιστου ύμνου. Και ξεκινά από αριστερά ΑΒ ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ, μετά πηγαίνει δεξιά αριστερά και χιέστη κινείται μέχρι την κάτω πλευρά της εικόνας. Τους οίκους του ακαθίστου ύμνου τους συναντούμε και σε εικονογραφικά προγράμματα εκκλησιών, όπως τον Άγιο Ευτύχιο στο Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου, όπως την Παναγία του Μέρωνα, όπως έχουμε στο Βαλσαμόνερο, επίσης στο Ναό του Αγίου Φανουρίου έχουμε διάχωρα με τους οίκους του ακαθίστου ύμνου. Ήταν ένα προσφυλές θέμα μεταξύ των Κρητών εικονογράφων. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι από τον τρόπο που μιλάτε εδώ πέρα, 10 λεπτά που σας έχω, είναι δέρετο ότι το λατρεύετε. Ήμουν σίγουρη δηλαδή ότι... Μα είναι το παρελθόν μας, είναι οι ρίζες μας. Είναι ο εαυτός μας. Και μάλιστα αυτό που από ό,τι έχω καταλάβει από το λίγο που σας ξέρω είναι ότι σας γοητεύει πάρα πολύ ο μινωικός πολιτισμός, για τον οποίο μας έχετε δώσει τις γνώσεις σας και σε βιβλία. Γράψατε τη σειρά με τα βιβλία για τον μινωικό πολιτισμό. Ναι, έχω αξιωθεί για τη γυναίκα. Έχω επιμεληθεί 4 βιβλία με θέματα του μινωικού πολιτισμού. Άσκηση και αθλητισμό στη μινωική Κρήτη, η γυναίκα. Το άλλο βιβλίο είναι τα φυτά και τα άνθη. Και το τέταρτο είναι τα ζώα. Τα ζώα στη μινωική Κρήτη. Παρουσιάζω σε αυτά τα βιβλία αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία μιλούν και μαρτυρούν τα σχετικά θέματα, εις ό,τι αφορά τα ζώα και τα φυτά. Και είναι ωραίο που είναι σύντομα τα βιβλία σας και με τις περιγραφές που, όπως μας μιλάτε τώρα, είναι έτσι όμορφες περιγραφές που μας ταξιδεύουν. Γράφω όπως μιλώ. Είναι και ευρύτερο. Ήθελα αυτά τα βιβλία, αν τα πάρει ένας επιστήμονας εξειδικευμένος στα θέματα αυτά, να μην αισθανθεί ότι είναι κάτι περιθωριακό, και αν τα πάρει κάποιος που δεν έχει εμβαθύνει στα θέματα αυτά, να τα βρει ενδιαφέροντα και μέσα από αυτά τα γραφόμενα να προβληματιστεί, να αγαπήσει τον μινωικό πολιτισμό και να ψάξει να εμπλουτίσει τις γνώσεις, γιατί βεβαίως τα θέματα δεν εξαντλούνται. Και θα ήθελα ευκαιρίας δοθήσεις να πω ότι οι γνώσεις μας περί τον μινωικό πολιτισμό είναι πάρα πολύ μικρές. Το μέγιστο του μινωικού πολιτισμού είναι ακόμη θαμμένο στην κριτική γη και είναι ακόμα μέσα στις σιωπηλές κριτικές γραφές. Θέλω να αναλύσουμε τον μινωικό πολιτισμό. Θα σταματήσουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά με την κυρία Σφακάκη. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Κοντά μας η κυρία Αθηνά Σφακάκη και συνεχίζουμε να μιλάμε για τον μινωικό πολιτισμό και για τα υπέροχα βιβλία που μας έχετε αφήσει παρακαταθήκη πλέον. Ναι, είχαμε μείνει στο ότι έχουμε πολλές προσδοκίες από τις μελλοντικές ανασκαφές και μελέτες των αρχαιολόγων επί των ευρημάτων και και στην αποκρυπτογράφηση της ιερογλυφικής κριτικής γραφής και της γραμμικής αλφαγραφής. Αυτές είναι οι δύο γραφές τις οποίες χρησιμοποίησαν οι Μινωίτες. Μέχρι σήμερα και οι δύο γραφές παραμένουν σιωπηλές, με κάθε σεβασμό σε όλους τους μελετητές παγκοσμίως που ασχολούνται με την αποκρυπτογράφηση των γραφών αυτών. Εγώ ως διαπιστευμένη ξεναγός της ελληνικής δημοκρατίας οφείλω να πω ότι οι γραφές παραμένουν σιωπηλές.
Η μακροσκελέστερη ιερογλυφική κριτική γραφή βρίσκεται στις δύο επιφάνειες του περίφημου δίσκου της Φεστού. Έτσι λοιπόν, ό,τι γνωρίζουμε για τον Μινωικό πολιτισμό και για την Μινωική εποχή, το συνάγουμε από τα ευρήματα. Βέβαια, πολλές φορές ευρήματα μινωικά ερμηνεύονται από τους σημερινούς αρχαιολόγους και μελετητές με τα βιώματα τα σημερινά και ίσως κάπως να απέχει η ταυτοποίηση έτσι με την μινωική πραγματικότητα. Επίσης, υπάρχουν άλλες πηγές γνώσεων περί την μινωική εποχή και αυτές είναι βεβαίως τα ομηρικά έπι, γιατί τα ομηρικά έπι δημιουργήθηκαν στην κοντινότερη εποχή χρονικά με την ύπαρξη του μινωικού πολιτισμού και οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι, οι μικυναϊκοί μύθοι. Οι μικυναϊκοί μύθοι εμπλέκουν πολλά στοιχεία της μινωικής πραγματικότητας, όπως ο μύθος του Μινόταυρου, όπως ο μύθος του Δέδαλου και του Ίκαρου. Αυτοί οι μύθοι, όπως κάθε μύθος, ο δημιουργός του μύθου, ο αφηγητής του μύθου, εμπλέκει τα στοιχεία του δημιουργού, στοιχεία του παρελθόντος και ενίοτε εμπλέκει και στοιχεία του παρόντος, όπως συμβαίνει σε κάθε εποχή. Γι' αυτό ακριβώς και στους μικυναϊκούς μύθους εμπλέκονται πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπερδεύουν πολλές φορές τους ακροατές. Για παράδειγμα, ο Μήνος μυθολογικά ανέβαινε στον βουνό Ψιλορίδη και έπαιρνε τους νόμους του μινωικού κράτους από τον πατέρα του, το Δία. Μα όταν δημιουργήθηκε ο Δίας, όταν δημιουργήθηκε το αρχαίο ελληνικό δωδεκάθεο, ήταν πλέον πολύ μακράν από το τέλος της μινωικής εποχής. Δεν υπήρχε γνωσός όταν δημιουργήθηκε το μινωικό, το αρχαιοελληνικό δωδεκάθεο. Είναι όμως φυσικό το ότι βρίσκομαι αυτά τα εμπλεκόμενα στοιχεία μέσα στους μύθους. Εξάλλου, εμπλεκόμενα στοιχεία βρίσκομαι και σε τεχνουργήματα. Θα αναφέρω δύο ευρήματα από την καρδιά του μικυναϊκού πολιτισμού. Το κύπελο των Μικυνών και το κύπελο του βαφιού της Λακωνικής. Είναι χρυσά κύπελα και μπορούμε να τα δούμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα θέματα της διακόσμησης των κυπέλων αυτών είναι μινωικά, είναι μινωικής έμπνευσης και έχουν σχέση με τον Ταύρο. Γι' αυτό λέμε ότι από το 2600 μέχρι το 1400 περίπου π.Χ. το κέντρο του πολιτισμού ήταν η Κρήτη. Ο μινωικός πολιτισμός είναι ο αρχαιότερος ευρωπαϊκός πολιτισμός και ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς παγκοσμίως. Το 1450 μεταφέρεται το κέντρο του πολιτισμού στην Πελοπόννησο, ακμάζουν τα αχαϊκά κέντρα, αλλά δεν πέθανε με την καταστροφή των μινωικών εγκαταστάσεων το μινωικό πνεύμα. Δεν πέθανε ο μινωικός πολιτισμός. Συνέχισε να υπάρχει εντός Κρήτης στα ιστερομινωικά χωριά και στους ιστερομινωικούς οικισμούς και εκτός Κρήτης στα τεχνουργήματα τα οποία προφανώς δημιουργήθηκαν από μινωίτες οι οποίοι ως άριστοι τεχνίτες μετακλήθηκαν στα αχαϊκά κέντρα, ως εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στα αχαϊκά κέντρα. Ερωτηματικά όλα αυτά. Γεγονός είναι ένα ότι από το 1450 μέχρι το 1100 π.Χ. μιλούμε για τον Κρήτο-Μικυναϊκό πολιτισμό. Τέλεια. Υπέροχα. Όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ όμορφα και αυτό που θέλω εγώ να σας περάσω σε ένα άλλο σημείο τώρα είναι το γεγονός της αναγνώρισης των γνώσεών σας από όλους αυτούς τους συλλόγους και τα σωματεία που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό να σας βραβεύουν και θέλω να μου πείτε αν σας συγκινεί αυτή η αναγνώριση και ίσως ποια αναγνώριση ξεχωρίσατε από αυτές. Με συγκινούν όλες αυτές οι αποφάσεις των συλλόγων γιατί για μένα σημαίνουν ότι μιλούμε την ίδια γλώσσα σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα προσέγγισης, διάσωσης και διάδοσης της ιστορίας, της παράδοσης, της ταυτότητάς μας.
Έτσι τα ερμηνεύω και χαίρομαι γι' αυτά. Χαίρομαι που εκπέμπουμε στο ίδιο μήκος κύματος εις ό,τι αφορά την αναγκαιότητα αυτή. Όλες οι αποφάσεις των συλλόγων με συγκινούν. Ο καθένας σύλλογος για το δικό του τρόπο με τη δική του μεθόδευση. Αλλά θέλω να καταθέσω μια πολύ μεγάλη συγκίνηση που έχω από τη συνεργασία μου με τον Σύλλογο Μεγαλόνισσος. Είναι ο Σύλλογος των Αθλητών ΑΜΕΑ, οι οποίοι αθλητές έχουν διακρίσεις σε πανευρωπαϊκά πανελλήνια και σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρόεδρος είναι ο παραολυμπιονίκης, ο κύριος Γιώργος Καπελάκης. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Σύλλογο Μέλλον, ο οποίος έχει έδρα την Μεσαρά και πρόεδρος είναι ο παραολυμπιονίκης, ο Μανώλης ο Στεφανουδάκης. Συνεργάζεσαι στενά με αυτούς. Όταν ξαναγώ αυτούς τους συλλόγους, παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη, παίρνω πολύ μεγάλη ηθική ανάταση και εγώ συγκλονίστηκα που έπρεπε να παραλάβω εγώ, η ταπεινότητά μου, η μικρότητά μου, μία τιμητική διάκριση από τον Γιώργο τον Καπελάκη, τον παραολυμπιονίκη. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Πάρα πολύ. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορούσα να ακουμπήσω το μέγεθος της μεγαλειότητας αυτών των ανθρώπων. Θεωρώ ότι και η προσπάθειά σας αυτή να τους προσεγγίσετε και να δώσετε αυτό που έχετε και αυτό που αγαπάτε είναι κάτι πολύ όμορφο. Κοιτάξτε, κυρία Κρακανάκη, εγώ έχω ένα ταπεινό βολό που προσφέρω στην κοινωνία. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που προσφέρουν ίσως πολλά περισσότερα. Εάν αυτός ο ταπεινός ο βολός είναι ευπρόσδεκτος, είμαι χαρούμενη. Η υποδοχή αυτού του ταπεινού βολού από την κοινωνία μου, την τοπική, αλλά και εκτός Κρήτης, όπως σας λέω, εμένα με κάνει χαρούμενη και με κάνει χαρούμενη όχι γιατί προσωπικά παίρνω ανάστημα. Δεν το χρειάζομαι εξάλλου σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι και μετά από αυτή τη διαδρομή. Είμαι χαρούμενη γιατί αφήνω σπόρους αγάπης και ενδιαφέροντος για την Κρήτη. Ξεκίνησα πριν από 5 χρόνια πειραματικά για μένα, μετά από μια συνεδριακή συμμετοχή. Κλήθηκα στην Κηφισιά να μιλήσω για τη γυναίκα στη μινωική κοινωνία, μινωική θρησκεία, μινωική καθημερινότητα. Πριν από 5 χρόνια. Και πήγα πολύ συναισθαλμένα να μιλήσω σε ένα ακροατήριο που μπορεί να έχει τις κορυφές των ομιλητών. Από αυτή την ομιλία ξετύλιξε 5ετή συνεργασία, εθελοντική. Είμαι υπερήφανη γι' αυτό. Όχι για μένα πάλι. Πολύ καλά κάνετε. Είμαι και υπερήφανη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται να ακούσουν για την Κρήτη. Και για όσους έχετε είτε μιλώ για ενετοκρατία, είτε μιλώ για τουρκοκρατία, είτε μιλώ στις 19 του μήνα θα μιλήσω για, με θέμα Χάνταξ, Κάστρο, Μεγάλο Κάστρο, Ηράκλειο. Αυτά τα ονόματα παραπέμπουν στην περίοδο της τουρκοκρατίας και θα μιλήσω για την πόλη μας. Και στις 21 του μήνα θα μιλήσω για τον Κρητικό πόλεμο. Ένα πόλεμο που ξεκίνησε από τα Χανιά το 1645 και τέλειωσε το 1669 με την άλωση της πόλης Κάντια και την είσοδο του Αχμέτ Φεϊζάλ Κιοπρουλή στην Κάντια. Κυρία Σφακάκη, δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία. Να είστε περήφανοι για τις γνώσεις που έχετε και για το γεγονός ότι είστε ένας τόσο όμορφος και ευαίσθητος άνθρωπος και κάνετε τόσα πολλά. Αυτό δηλαδή πάντα στη ζωή σας κάνατε τόσα πολλά. Ασχοληθήκατε με τις ξεναγήσεις, ασχοληθήκατε με το τραπεζικό επάγγελμα, κάνατε μια όμορφη οικογένεια και πραγματικά θέλω να μου δώσετε λίγο σαν συμβουλές στα νέα παιδιά το πώς καταφέρατε να κάνετε τόσα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στις νέες γυναίκες και να πω ότι πρέπει να χτίζουν τη ζωή τους με θεμέλια σεβασμού και αξιοπρέπειας, προσιλωμένες στο στόχο και να προσπαθούν να αξιοποιούν το χρόνο. Ο χρόνος, κυρία Κρακανάκη, είναι ένα πολύ μεγάλο αγαθό.
δεν έχουμε το δικαίωμα να το σπαταλούμε αλόγιστα αυτό το αγαθό, γιατί δεν μπορούμε να το αυξήσουμε. Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να δώσει αύξηση στο χρόνο του. Μπορεί όμως ο καθένας από μας να δώσει ποιότητα στο χρόνο του. Εγώ δεν ξέρω πόσο θα ζήσω ακόμα. Θέλω όμως αυτό που θα ζήσω, αν είναι μια ώρα, αν είναι πέντε ώρες, αν είναι ένας χρόνος ή μια μέρα, να έχει την ποιότητα που εγώ θέλω. Και νομίζω ότι αν αυτό περάσει στις νέες γυναίκες, θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια άλλης μορφής κοινωνία και οικογένεια, γιατί εγώ δίνω μεγάλη ευθύνη στις γυναίκες για το τι γίνεται γύρω μας. Και πρωτίστως δίνω μεγάλη ευθύνη στις δυο μου κόρες, τις αγαπημένες, για τα εγγόνια μου. Έτσι ακριβώς επεκτείνω και την ευθύνη σε όλες τις γυναίκες. Έχω τέσσερα εγγόνια. Έχω την ευτυχία τα τρία από τα εγγόνια μου να είναι φοιτητές. Είμαι η γιαγιά ενός πτυχιούχου φοιτητή. Άρα μια χαρά το πανηγόρι σας τώρα, τα μεγαλώνει σωστά. Και ο Βενιαμίν μας είναι στην τρίτη γυμνασίου. Ναι. Η μόρφωση, η εκπαίδευση, η παιδεία είναι τα μόνα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στον άνθρωπο, στο άτομο. Αυτά δεν μπορεί να τα αφαιρέσει κανείς από την ανθρώπινη οντότητα. Όλα τα άλλα υπόκεινται σε ζωή που εξαρτάται από άλλους. Μόνο η μόρφωση, η παιδεία, η εκπαίδευση είναι αυτά που συνοδεύουν ισοβίως τον άνθρωπο και κανείς δεν μπορεί να του τα αφαιρέσει. Κυρία Αθηνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για όλα αυτά που είπαμε, για αυτές τις συμβουλές που μας δώσατε στο τέλος, για όλες τις γνώσεις που μοιραστήκατε. Και ελπίζω πραγματικά να ζήσετε πάρα πολλά χρόνια ακόμα και να συνεχίσετε το λειτουργήμα που κάνετε και να μας διδάσκετε όλα αυτά που μας διδάσκετε και μας λέτε τα όμορφα και τις βόλτες που κάνετε στο Ηράκλειο, όλα να μπορείτε να τα συνεχίσετε. Πολύ σας ευχαριστώ για την ευχή σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Μακάρι να έχουμε όλη υγεία και να συμμετέχουμε σε όμορφες διοργανώσεις. Και εσείς να έχετε υγεία, να είστε καλά και η Νότος τηλεόραση να δείξει μια πρωτοπορία και μια ποιοτική εξέλιξη και μακρόχρονη να είναι. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα.